ένας διεθνή τουρνουά στα οποία έχει παίξει η εφηβική ομάδα του Ολυμπιακού και τον βλέπετε με πολύ μεγάλη επαφή με το καλάθι. 1,5 λεπτό πριν από το τέλος πρώτης περίοδου, 14-7 ο Ολυμπιακός έχει double score απέναντι στον Ηρακλή. Ενώ ο Λευτέρης Κακιούσης ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει τον πολύπυρο μπαρούτο καπνισμένο, Σωτήρη Νικολαίδη. Ο Ηρακλής, ευχαριστώ πολύ, ναι, δεν έχει σκοράρει καθόλου εδώ και 4 λεπτά. Αυτός είναι ο Έιμος Γκρέγκορη. Γκρέγκορη είναι το επώνυμό του, Έιμος το μικρό του. Έχει παίξει ελάχιστα, μολονότι είναι 31 ετών, έχει παίξει ελάχιστα επαγγελματικό μπάσκετ. Το διπολιτικό του παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τόσο πολύ ενδιαφέρον να φανταστείτε, για να δούμε την εξέλιξη όμως της φάσης. Με το καλάθι, ναι, του Γιώργου Παυλίδη, σπάει το ρόδιο. Η Ηρακλής σκοράρει μετά από 4,5 λεπτά. Ο Έιμος Γκρέγκορη, ο οποίος πέρυσι δεν βρήκε ομάδα να παίξει, είχε κλείσει μια συμφωνία με την Ποντεκατίνη, η οποία ακυρώθηκε. Και τι νομίζετε ότι έκανε ο Αθεόφος? Πήγε και υπέγραψε συμβόλαιο στους Nashville Stones, μια ομάδα του αμερικάνικου φούτμπολ. Έπαιζε φούτμπολ πέρυσι, αμυντικός. Το καλάθι εδώ από τον Μωρίς Εβανς. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να αποδιγετεί στον Ηρακλή, να πάρει από την αρχή μια διαφορά. Και ήδη μετά τον double score το 14-7, τώρα προηγείται πάλι με 7 πόντους, 16-9. 24 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη της πρώτης περίοδου. Να ακούσουμε από τον Παντελή Βλαχόπουλο, που είναι στον αγωνιστικό χώρο, τι αξιοσημείωτο σημαίνει. Και εδώ έχουμε μια καταπληκτική τραβέρσα από τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Με τα πλούσια προσόντα του, μάλλον θα ακούσουμε από τον Παντελή Βλαχόπουλο όταν επιστρέψουμε μετά το time out. Τάψαλμα από τον Σούμποντιτς. Διότι είναι δύο μάτς τώρα που ο πολύπυρος Βόσνιος παλιμπεδίζει και αντιδρά με τρόπο που θα τέριαζε σε αρχάριο. Τεχνικές ποινές και εναντίον του Άρη, αλλά και εναντίον του Παρτιζάν, γιατί ξεχάστηκε και δεν βγήκε ενώ είχε πάρει εντολή για αλλαγή. Ακούστηκε η κόρνα των 24 δευτερολέπτων. Ο Ηρακλής δεν μπόρεσε να σουτάρει. Η διαφορά είναι στους 3 πόντους, 16-13. Ο Ολυμπιακός τώρα ξανά με το Χαρίση. Είπα προηγουμένως για τον Κάτανας, διότι συνδέεται με στενή φιλία εδώ και 20 χρόνια με τον Σούμποντιτς. Εβανς θα γυρίσει με κινήσεις center. Το καλάθι από τον 24χρονο.